Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία δυστυχώς όμως δεν εξαρτώνται μόνο από την Ελλάδα. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι εμείς βρισκόμαστε και από απόψεως δομής της οικονομίας μας, αλλά και από γεωγραφικής απόψεως, πιο κοντά στην Τουρκία, ας πούμε, παρά στη Γερμανία. Και βλέπετε ότι η Τουρκία δουλεύει με ένα νόμισμα το οποίο στην πραγματικότητα καθίσταται άκρος ανταγωνιστικό λόγω της διαρκούς υποτίμησής του έναντι του ευρώ. Τώρα, κύριε Χρυσόγονα, ενώ η σκληρή νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, αποδυναμώνει διαρκώς την ανταγωνιστικότητα, ναι, των ελληνικών επιχειρήσεων. Ναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τι γίνεται? Πάντω τώρα, κύριε Χρυσόγονε, μη πάμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το χειρίζεται σαν να είναι το νόμισμα των Γερμανών και να είναι προορισμένο μόνο για τους Γερμανούς. Κύριε καθηγητά, μη πάμε τώρα από το τρικίνι που συζητάγαμε να φτάσουμε στο αν θα έχουμε ευρώ ή άλλο νόμισμα. Πάντως, δηλαδή, συνδέεται. Όχι, πάντω να σα πω, όλα συνδέεται. Άνοιξε ωραία κουβέντα, το δούμε. Είναι γενικότερο το θέμα. Βεβαίως. Λέω δηλαδή ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ, οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μας δώσουν αέρα για να αναπνεύσουμε. Τελικά το τρικίνι είναι θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή με τα προγράμματα που εφαρμόζουν ουσιαστικά μας οδηγούν στην ασφυξία, αυτό λέω.